Ευτυχώς αίσιο τέλος για την 43χρονη. Κοιτάζω την ηλικία της να δω, είναι 43, 44. Από την Ρόδο. 44. Να δούμε λοιπόν, η Εύη Γιαρκιά ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί για να την, στις έρευνες που γινόντουσαν. Ευτυχώς βρέθηκε. Δείτε πώς και τι μας λέει τόσο ο αδελφός της όσο και ο σύζυγός της. Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ της αναζήτησης της 44χρονης μητέρας από τη Ρόδο, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περασμένη Δευτέρα. Υπάρχει ταυτοποίηση, παιδιά, τέλος. Λοιπόν. Μπράβο, παιδιά. Εύχομαι κάθε, κάθε έρευνα να είμαστε έτσι. Εύχομαι κάθε έρευνα μας να είναι έτσι. Ένα ζευγάρι ξένων περιπατητών εντόπισαν τη γυναίκα σε αυτή τη δύσβατη περιοχή. Από ό,τι οι ίδιοι είπαν στην αστυνομία, ήταν σε αθλία κατάσταση, φορούσε στο πόδι της μία κάλτσα. Εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα χρειάζεται βοήθεια και ειδοποίησαν την αστυνομία. Δόξα από το Θεό, βρέθηκε η αδερφούλα μου καλά στην υγεία, της μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εσείς τη βρήκατε? Όχι, όχι. Αλλά ήταν εδώ τριγύρω, σε αυτό το μέρος που ψάχναμε, που επιμέναμε και ψάχναμε. Μπράβο σε όλες τις εθελοντικές ομάδες, σε όλους όσους συμμέτεχαν εδώ πέρα. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αρχικά είναι ένα πολύ ευχάριστο και ευτυχές γεγονός, εννοείται έτσι. Μιλάμε τώρα, ένας πολίτης ανέφερε ότι είδε μια κυρία να περιπλανείται σε αθλία κατάσταση και εκεί πέφτανε τα περιπολικά κατευθεία. Η 44χρονη εμφανώς ταλαιπωρημένη, φορώντας μόνο μια κάλτσα και με έντονα τα σημάδια της αφυδάτωσης στο πρόσωπό της, περιπλανιόταν στα βουνά της περιοχής της Μαλώνας. Η 44χρονη βρέθηκε εδώ, σε αυτό το δρόμο. Ο δρόμος πίσω μου στην ευθεία οδηγεί στη Μονή Καμηρή. Είναι περίπου 5 χιλιόμετρα από εκεί που βρέθηκε πεσμένο το αυτοκίνητό της. Ήρθε η κοπέλα με τα μάξι και λέει μου, πού είναι ο Άγιος Νεκτάριος? Εκεί πέρα έχει Άγιο Νεκτάριο. Την αγνοούμενη είδατε με το αμάξι? Ναι. Ήρθε κατά τις 3 ώρα ήταν, ανέβηκε, πέρασε πάνω, μετά που λίγο έφυγε. Έδωσα και μεγάλη. Την είδατε, αν μπορείτε να θυμηθείτε, γιατί πού να φανταστείτε κι εσείς, την είδατε αναστατωμένη? Ναι, έτρεχνε από το αυτοκίνητο και που κάτω είχε ένα πλαστικό που το αυτοκίνητο και ήταν σαν σπασμένο και το τραβούσε. Γιατί είναι ανώμαλος ο δρόμος και ήρθε εκεί βιαστικά. Εγώ νόμιζα λοτάμα, θέλει να κάνει κάτι. Ήτανε μόνη της το αυτοκίνητο? Ναι, μοναχή της. Από την περασμένη Δευτέρα, αστυνομία με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, άνδρες της πυροσβεστικής, εθελοντές του Silver Alert και του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και ανεξάρτητες ομάδες εθελοντών, χτένιζαν την περιοχή. Εδώ, σε αυτή τη χαράδρα, στην περιοχή Νιόγλια της Ρόδου, βρέθηκε το αυτοκίνητο της 44χρονης που αγνοείται. Στο δρόμο δεν υπήρχαν ίχνη από φρενάρισμα, ενώ το αυτοκίνητο ήταν τελαπαρισμένο. Ο σύζυγος της 44χρονης μίλησε στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά. Είχε μία τάση στο να επισκέπτεται μοναστήρια και εκκλησίτσες, να ανάβει καντιλάκια. Πάντα ήμασταν σε επικοινωνία μαζί, πάντα ήξερα που ήταν, μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Ακούστηκε, και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γι' αυτό σας ρωτάω, ότι η σύζυγός σας έφευγε από το σπίτι συχνά. Όμως, ο αδερφός της που του έκανα συνέντευξη είπε ότι όσες φορές έφευγε από το σπίτι, το έκανε για συγκεκριμένο λόγο και η οικογένειά της ήταν ενημερωμένη. Πολύ σωστά. Έφευγε συνεχώς από το σπίτι, επισκεφτόταν εκκλησάκια, μοναστηράκια. Το ήξερα αυτό, το γνώριζα. Στις αρχές ήξερα γιατί ήταν και με άλλους παρέα που κάνανε αυτό το πράγμα. Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου θα υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες την είδε και ψυχολόγος. Οι αστυνομικοί θα δώσουν λύσεις στα ερωτηματικά που προκύπτουν όταν η γυναίκα μπορέσει να δώσει κατάθεση.